μια διευρυμένη και ανανεωμένη έκθεση αγροτικών μηχανημάτων, εφοδίων και προϊόντων αχαϊκής γης παρουσιάστηκε και φέτος με επιτυχία στον Δήμο Ερημάνθου και συγκεκριμένα στο γήπεδο της Χαλανδρίτσας. Είναι αλήθεια ότι και λόγω της οικονομικής κρίσης και πέρσι, αλλά πολύ περισσότερο και φέτος, προβληματιστήκαμε για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Αν είναι ο κατάλληλος χρόνος, η κατάλληλη περίοδο για να την οργανώσουμε. Τελικά το αποφασίσαμε και πιστεύω ότι σωστά πράξαμε, διότι αν κρίνω από τις αιτήσεις συμμετοχής της αρχικής, από τον κόσμο, από τους εκθέτες που συμμετείχε την πρώτη μέρα, υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Την φετινή έκθεση, εκτός από τους εκθέτες των αγροτικών μηχανημάτων και εφοδίων, το παρόν έδωσαν και αχαιοί παραγωγοί τοπικών προϊόντων, καθώς και εταιρείες που προσφέρουν και προωθούν υπηρεσίες και προϊόντα, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι μια έκθεση στα χέρια του αγρότη και της αγροτικής οικονομίας. Στην εποχή που διανύουμε, μια δύσκολη εποχή για τη χώρα, η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα είναι η διέξοδος από την κρίση. Και πρωτοβουλίες σαν αυτή πραγματικά βοηθούν τον αγρότη και στέλνουν ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να απολαύσουν τις διάφορες άλλες εκδηλώσεις, όπως χορευτικά, μουσικές βραδιές, καθώς και άλλα δρόμενα που έγιναν παράλληλα με την έκθεση. Η φετινή έκθεση γίνεται για 11ο χρόνο, 11η χρονιά. Μετά από μια μικρή διακοπή, επαναλειτουργήσε πέρυσι η έκθεση με μεγάλη επιτυχία. Η έκθεση ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα. Εκτός από τον Δήμο Ερημάνθου, στην φετινή έκθεση συμμετείχαν ως διοργανωτές η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Η έκθεση αποτέλεσε ένα σημαντικό ενημερωτικό βήμα για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και επιδιώκει να αποτελέσει αναπτυξιακό και πολιτιστικό γεγονός για ολόκληρη την Αχαΐα.